σας. Ξέρω ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, κοντά ένα μήνα, αλλά δεν προλάβανε καθόλου να κάνω βίντεο. Είχα εξεταστική, πήγα διακοπές, οπότε ένα μήνα ξεκουράστηκα. Και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, για να σας δείξω ένα καινούριο μακιγιάζ, το οποίο είναι ένα back to school μακιγιάζ. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν σας αρέσει, συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο. Για foundation θα χρησιμοποιήσω το True Match από L'Oreal, το οποίο είναι έτσι ένα σχετικά ελαφρύ make-up. Και θα το αναμίξω με το highlighter από L'Oreal, το True Match και αυτό, το οποίο είναι στη ροζ απόχρωση. Στη συνέχεια για concealer θα χρησιμοποιήσω το Born This Way από Too Faced, το οποίο είναι καινούριο concealer. Το έχω χρησιμοποιήσει άλλη μία φορά και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το τοποθετήσω κάτω από τα μάτια. Αυτή η απόχρωση είναι η light απόχρωση. Εντάξει, βέβαια δεν είναι ανάγκη να βάλετε και κονσίλερ, έτσι κι αλλιώς εγώ πραγματικά στο σχολείο μου πήγαινα σαν το φάντασμα. Μπορείτε απλά να βάλετε make-up, το ίδιο πράγμα. Βάζουμε και λίγο πάνω από τα μάτια, όσο έχει υπομείνει. Αφού τελείωσα και με το concealer μου, θα τοποθετήσω πούντρα κάτω από τα μάτια. Η συγκεκριμένη είναι από Makeup Forever. Και πάνω από τα μάτια, για να συνεχίσω να δώσω λίγο βάθος και περισσότερη ζωντάνια στο μάτι, θα χρησιμοποιήσω μια καφέ σκιά από την παλέτα The New της Maybelline και θα την τοποθετήσω στην κόνχη του ματιού μου και θα πάρω αυτήν εδώ την καφετή σκιά. Ελάχιστα θα βάψουμε τα μάτια, ίσα-ίσα. Και στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε την πούδρα κάτω από τα μάτια. Ωραία, και θα πάμε να δώσουμε τώρα λίγο χρώμα στο πρόσωπο με το bronzer από Makeup Forever. Recipes.
και θα το τοποθετήσω με το πινέλο για κοντούρινγκ θα το τοποθετήσω με το πινέλο για κοντούρινγκ από Real Technique. Θα βάλουμε και κάτω λίγο στα κόκαλα. Και θα κάνουμε λίγα κοψίματα και στη μύτη. Για ρούς θα χρησιμοποιήσω σήμερα από Lancôme αυτή είναι εδώ την απόχρωση, έτσι μια πολύ φυσική απόχρωση με το πινέλο από MAC, το οποίο είναι το 135. Δεν θα δώσουμε πολύ, δεν θα βάλουμε πάρα πολύ ρούζ γιατί πηγαίνουμε σχολείο, οπότε έτσι λίγο ένα παλαιό χρώμα μας κάνει να φαίνεστε πιο υγιείς. Σαν μάσκαρα σήμερα θα χρησιμοποιήσω την Better Than Sex από Too Faced. Ωραία, αφού τελειώσαμε και με τις μπλεφαρίδες, θα συνεχίσουμε να βάλουμε λίγο highlighter στη γωνία του ματιού και λίγο στα ζυγωματικά, αλλά πολύ λίγο, να μην φαίνεται πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιήσω το Mary Luminizer από The Bar. Θα βάλω πρώτα λίγο στη γωνία του ματιού. Στο τέλος θα χτενίσουμε λίγο και τα φρύδια μας, γιατί δεν πιστεύω ότι καμία κοπέλα δεν έχει καμία όρεξη και καθόλου χρόνο να βάψει τα φρύδια της. Οπότε θα τα χτενίσουμε λίγο με το Brow Artist Studio, το οποίο είναι της L'Oréal. Έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι, το οποίο με την άκρη μπορείς να βάψεις λίγο τα φρύδια σου και με το δεύτερο το βουρτσάκι τα χτενίζεις και αφήνει και λίγο χρώμα. Οπότε αυτό είναι πολύ ιδανικό για κοπέλες που βιάζονται. Αφού τελειώσαμε και με τα φρύδια μας, θα βάλουμε λίγο κραγιόν. Μια πολύ απαλή απόχρωση. Για να βάλω. Θα πάρω από τα καινούργια κραγιόν που έβγαλε η NYX στα MAC και θα τοποθετήσω ελάχιστα στο κέντρο των χιλιών μου. Αλλά και αυτό το χρώμα. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι η 07.
Savannah, I'm coming home, Savannah. Wherever. Θα βάλω και λίγο από το 02. Θα σβήσω λίγο τη μάσκαρα κάτω από τα μάτια. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση για το σχολικό μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe στο κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!